Θέλω να μου πεις τους πιο toxic, τους χειρότερους χωρισμούς. Βασικά νομίζω εγώ ήμουνα χειρότερη. Μπράβο. Ναι, βασικά απλά ήμουνα με ένα παιδί, ήθελα τον πρώην μου. Τον χωρίζω, πάω στον πρώην μου και μετά όταν ήμουν με τον πρώην μου λέω όχι, θέλω τον άλλον. Και μετά έμεινα μόνο. Δεν ήθελα τίποτα από τα δύο. Απλά πήγαινα από εδώ και από εκεί για να έτσι για τον χρόνο μου. Πόσο καιρό είχατε σε σχέση? Λίγο ήμασταν κάτι μήνες, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Έλειπε κιόλας ψιλοκαλοκαίρι και τα λοιπά. Εντάξει, λέω δεν πάει. Πόσο τη 100 χώρισες γιατί ήθελες να κάνεις hot girl summer? 60 με 70 νομίζω. Ναι, ναι. Πότε χωρίσατε, ποιο μήνα? Ιούνιος. Ναι. Ναι, ναι. Είχα ένα χωρισμό. Μου είπε ότι θα πάει να αυτοκτονήσει. Και συγκεκριμένα με πήρε τηλέφωνο και μου είπε δεν είμαι καλά ψυχολογικά. Και εσύ φταίς γι' αυτό. Ουσιαστικά τίποτα, ήμασταν παρέα. Ναι. Κάναμε κάτι μπλου μαλακής. Και απλά μια μέρα λέω εντάξει τέλος. Κάνατε κάτι. Κάναμε κάτι, δεν ήμασταν σε σχέση. Ήταν αποκλειστικό. Ναι, ναι. Και μου λέει πάω αυτοκτονήσω. Και λέω πήγαινε. Εξαλήθη. Είπα πήγαινε. Πήγε. Καλό είναι να μην τα λέτε αυτά, ούτε για πλάκα, παιδιά. Κάνα ένα vlog και δεν ξαναμίλησα. Αυτή την κοπέλα την γνωρίζω πέρυσι. Αρχίζουμε και βγαίνουμε κάπου σαν Χριστούγεννα. Από την πρώτη εβδομάδα, φαντάσου, έχει πάρει το μαχαίρι και με κυνήγαγε. Αφού περνάει λίγος καιρός, με αυτή την τύψα αρχίζουμε και βγαίνουμε πιο πολύ. Χωρίζουμε. Είχαμε 10,5 μήνες. Την είχα πατήσει 1-2 φορές. Το μαθαίνει. Έρχεται σπίτι από τις διακοπές μετά το καλοκαίρι. Άρχιζε να ουρλιάζει, να ορίεται. Άρχιζε να πετάει πράγματα. Βάζει δεν ξέρω τι είχε βρει. Άρχιζε, έκλαιγε. Εγώ της λέω, μωρό μου ηρέμησε. Και από εκεί που γυρνάω, τρώω μια σφαλιάρα όλη η δικιά μου. Μετά από αυτό, εντάξει, βρήκα κάτι δικαιολογίες. Εκεί την έδιωξα. Τα μετά από κάτι 15 μέρες τα ξαναβρήκαμε. Μαλάκας είσαι ρε, τέλος πάντων. Ναι, της είχα πει εκεί, εντάξει, συγγνώμη που τα είχα κάνει αυτά. Δεν μετάνιωσα τίποτα. Μαλάκα, ωραίος. Α, βλέπει το βίντεο ένα μήνυμα. Δεν μετανιώνω τίποτα, καλά να πάθει. Εν τω μεταξύ, το αστείο ξέρεις ποιο είναι, ότι είναι σε φάση, παίρνει λίγο το σοβαρό τύπο, είναι σε φάση... Δεν μετανιώνω τίποτα, έτσι. Ήμουνα με τον πρώην μου 3 χρόνια. Έχω ξεκινήσει 2 εβδομάδες πριν χωρίσουμε και έχω ένα προαίσθημα ότι κάτι δεν πάει καλά. Τον ρωτάω, του λέω, έχει γίνει κάτι, πρέπει να ξέρω, κάτι έχει κάνει ρε παιδί μου. Εσύ μου λέει, όχι, πώς ήρθε αυτό και τα λοιπά. Του λέω ένα προαίσθημα. Έχω να ξέρεις, του λέω, ότι είναι αυτό το μάθο όμως. Απειλητική, γιατί, ναι, γιατί εντάξει, όλα μαθαίνονται ρε φίλε. Δηλαδή, οκ. Okay. Τα αρνείται όλα τέλος πάντων. Περνάνε 2 εβδομάδες, έχω έρθει εδώ στο ΕΚΠΑ, στη νομική. Έχω μπει ιστορία δικαίου πρώτη ώρα, είμαι 10 λεπτά. Σκάει τηλέφωνο από την κολλητή μου. Φίλε μου, λέει, έχω κάτι να σου πω, κάτι πολύ άσχημο κτλ. Έλα, βασιλική, γίνεται που. Είναι κακό μου λέει. Είμαι εδώ μου λέει με ένα παιδί με τον οποίο εγώ δεν ξέρω ποιος είναι ακόμα. Είχαμε πάει μαζί σχολείο με αυτόν και είχαν πιάσει αυτή την κουβέντα. Της λέει αυτός με ποιος έχετε κρατήσει επαφή από το Λύκειο και λέει η φίλη μου με τη Βασιλική και το ένα άλλο παιδί τέλος πάντων και λέει αυτή τα έχει ακόμα με τον τάδε. Και λέει η φίλη μου ναι. Και της κάνει, έχει φάει ένα κέρατο. Και τελικά εσύ είχε κερατώσει. Ναι. Με πόσες? Μία ξέρω. Πώς τον χώρισες μετά, τι έγινε, τι του είπες? Δεν μου το παραδεχόταν. Εκτός να καταλάβει ότι ρε παιδί μου, αν μου το παραδεχτεί δεν θα χωρίσουμε. Μου το παραδέχτηκε και τον χώρισε. Παραδέχτηκε μετά πολλά, αφού είχα στείλει εγώ μήνυμα στην κοπέλα, την είχα ρωτήσει, είχαμε μιλήσει και πόση ώρα. Α, κατέληξα που είχε κάνει κάτι. Φάση. Ναι, 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 κατέληξα να παρηγορώ εγώ αυτήν, γιατί αυτή νιώθε πάρα πολύ άσχημα που είχε μπει ανάμεσα σε εσά. Αυτή το ήξερε ή δεν το ήξερε? Λέει ότι δεν το ήξερε. Πρέπει να σταματήσει να φορά συνέχεια το γυαλιά ηλίου, γιατί δεν έχει ο άλλο οπτική επαφή μαζί σου. Οπτική επαφή θέλετε, πάρτε την. Ωραία. Πάρτε την επαφή. Καλά, όχι με την κάμερα, με τον κόσμο. Δεν έχω χειρότερο χωρισμό. Γιατί συνήθως τους χωρίζω εγώ. Επειδή ναι. Βαριέμαι γρήγορα και εύκολα. Όμως, για τα 20 χρόνια που ζω, ο χειρότερος χωρισμός μου είναι ο πιο πρόσφατος. Αρχικά ήταν εξ αποστάσεως σχέση Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Είχε έρθει 2 φορές στην Αθήνα. Πήγα στη Θεσσαλονίκη. Πόσο καιρό ήσασταν μαζί? Ένα μήνα, δεν ήταν πολύ. Σε ένα μήνα έρθει 2 φορές, ρε. Ο υπερήρωας. Δεν ήταν πολύ, παιδιά, αλλά μερικές φορές δεν είσαι εύκολα. Και εγώ, επειδή δεν είμαι εύκολα, δεν μπορώ. Γιατί ήταν το connection πολύ δυνατό, ρε φίλε, κατάλαβες. Μου θυμίζει εμένα όταν ήμουν 20, παρεντευόμουν κάθε 2 εβδομάδες. Σε ένα μήνα έρθει 2 φορές από Θεσσαλονίκη. Αδερφέ, καλύτερα που χώρισες. Δύο φορές μέσα σε 2 εβδομάδες. Καλύτερα που χώρισες, γιατί δεν θα έχεις λεφτά στο τέλος. Άμα ερχόταν 2 φορές σε 2 εβδομάδες, με γρήγορα μαθηματικά, σε ένα χρόνο, δηλαδή 12 μήνες, 2 φορές σε 2 εβδομάδες, έχει ο χρόνος. Πόσες εβδομάδες έχει? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 48 εβδομάδες, πολλά λεφτά. Εσύ πήγες στη Θεσσαλονίκη? Πήγα μία φορά και αφού γύρισα, χωρίσαμε. Γιατί λέει ότι έχασε αυτό που ένιωθε για μένα και δεν ένιωθε το ίδιο. Ποιο, τι ένιωθε, πότε πρόλαβε, ποιος έχασε? Ένα μήνυμα βλέπει το βίντεο, κύριος. Περάσαμε όμορφα μαζί. Είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Με αυτή την κοπέλα, όπως σου είπα στην αρχή, χωρίσαμε τώρα, τα Χριστούγεννα. Εγώ μιλούσα με μια άλλη, όπου με εκείνη τι τύψα είμαι τώρα σε σχέση. Σωστός της ευαισθημής, πιστός. Ναι, και όχι. Όχι. Δεν θα χωρίσεις, αγόρι μου. Όχι, δεν είσαι σε σχέση τώρα. Ναι, είμαι. Ωραία. Εντάξει, χαιρετισμό, δεν με πειράζει. Υγεία. Γουστάρω και τα κάνω, αδερφέ.
Δεν έχει θέμα να το βάλουμε έτσι. Όχι, όχι, όλα βάλτε. Θα χωρίσεις αγόρι μου. Δεν με ενδιαφέρει, βάλ τα όλα. Τελείωσε, νομίζω τελείωσε έτσι. Ένα τελευταίο πράγμα. Ναι. Καλά να πάθεις για ό,τι σου έκανα. Αυτό. Ευχαριστώ ρε φίλε, να είσαι καλά. Τίποτα. Καλή τύχη. Καλή τύχη, καλή επιτυχία. Είμαι σε σχέση 2,5 χρόνια και έχουμε χωρίσει πολλές φορές. Ωραία. Μία από αυτές ήταν όταν εγώ ήμουν στην Ήο. Και όταν γύρισα, υπήρχαν πολύ έντονη τσακωμή και νεύρα και σπάσιμο γυαλιών. Είχες δώσει καμιά αφορμή μεταξύ μας? Όχι, όχι, τίποτα. Αν πάει ο αγόρις τώρα Ήο φέτος. Δεν ξέρω αν άλλος είναι τόσο πιστός όσο εγώ. Δηλαδή για μένα με εμπιστεύομαι. Τον άλλον δεν μπορώ να τον εμπιστευτώ. Και το όσο και να σε εμπιστεύεσαι, ρε φίλε στην Ήο, έχει πολλές καλλικάτζερες που ψάχνουν γυναίκες. Γι' αυτό δεν θα ήθελα καν. Έχω ακούσει, ας πούμε, χώρισαν για μια νυχτερίδα. Μπήκε μια νυχτερίδα μέσα στο σπίτι. Έπαθαν και οι δύο κοκομπλόκο γιατί μπαίνει ξαφνικά κάτι στο οπτικό σου πεδίο. Τρομάζεις. Εκείνη φοβόταν μην μπλεχτεί στα μαλλιά της. Ο άλλος νόμιζε ότι έλα μωρέ τώρα μια νυχτερίδα, ξέρω εγώ. Μια νυχτερίδα, φοβάσαι. Πας καλά. Και είναι αυτό το. Η νυχτερίδα, άμα μπλεχτεί, μπορεί να σε γρατζουνίσει. Ισχύει, ισχύει. Αν έχει, ας πούμε, κάποια ίωση, πώς το λένε κάτι. Άμα σε γρατζουνίσει, μπορεί ρε παιδί μου στο μεταδώσει. Τέλος πάντων, και είναι η φάση τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου, πιτσι πιτσι. Έβλεπαν όντως ταινία, ρε παιδί μου, σειρά τι έβλεπαν. Μπαίνει νυχτερίδα, ακούει φρούτσου φρούτσου. Και ο άλλος νομίζει ότι φοβάται τη νυχτερίδα αυτή, φοβάται μην. Έχει πάρει άλλη, έχει κουκουλωθεί με το φλισάκι την κουβέρτα. Και τρέχει μέσα στο σπίτι, όχι πάρ' την, όχι πάρ' την, όχι πάρ' την. Βγαίνει από το σπίτι αμόκ. Και είναι ο άλλος τώρα που, εκεί που κάθεσαι με το φανελάκι και το βρακί. Γιατί είμαστε φιλαράκια, ρε παιδί μου, κολλητή. Η άλλη έχει κατέβει κάτω, τύπου οριακά θα φωνάξει βοήθεια. Κάθεται ο άλλος στην πόρτα έτσι με το βρακί και τη φλισ. Και είμαστε, έλα καλέ μέσα. Και είναι η άλλη, έχει πάθει όμως αμόκ, όντως έγινε κρίση πανικού, ρε παιδί μου. Όλοι νόμιζαν ότι την έδερνε. Τη χώρισε αυτό στην ουσία, γιατί να σου πω κάτι. Εμένα τώρα με βλέπουν και νομίζουν ότι εγώ σου έχω. Εσύ μπορεί να έβγαινε έξω να κουτούλησε την πόρτα από τον αμόκ σου. Αλλά όταν είσαι σε μια περιοχή που πατριαρχικά, ρε παιδί μου, πέφτει και ξύλο και κλεισμένο το θυρών, ο άλλος τι θα φανταστεί. Και τη χώρισε μετά από λίγο ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να διαχειριστείς λίγο το δικό σου τραύμα με τις νυχτερίδες, γιατί εγώ τα ακούω. Έχω αποφασίσει από μια κοπέλα να τη πω ότι θα χωρίσουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει αρχίσει να μιλάω με κάποια άλλη. Πόσο καιρό σχέση, 3 μήνες, 4? Κάπου εκεί, εντάξει. Και τελικά είμαστε σπίτι μου, κάτι μου στέλνει η άλλη κοπέλα, το βλέπει και σηκώνεται και εντάξει. Και έγινε λίγο. Έβαλα το κεφάλι μου κάτω γιατί, οκ, okay, προφανώς και έφταιγα. Είχα κάποτε μια κοπέλα και περίπου 2,5 εβδομάδες ήταν κοντά στην περιοχή μου. Τα φτιάχνουμε εμείς το απολογό. Και όπως είμαστε, αυτή φεύγει και πάει πολύ μακριά. Τέλος πάντων, για κανένα μήνα περίπου, αρχίζουμε το ένα το άλλο, πηγαίνω εγώ, το βρίσκουμε. Και μετά από ένα σημείο εγώ, άρχισα να ψιλοβαριέμαι, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αλλά δεν ήθελα να κάνω κάτι με άλλη κοπέλα, ούτε τη χωρίσω. Άκου τώρα. Τα φτιάχνουμε μια κοπέλα. Επειδή έχει σχέση. Ναι, ωραίος. Περνάει ο καιρός, 4 μέρες. Πέρασε καιρό, ρε μαλάκα. Και όπως είμαστε, κάνουμε κάτι, κοιμόμαστε μαζί το ίδιο βράδυ. Εσύ στο ενδιάμεσο έχει σχέση ακόμα. Ναι, γίνεται για κανένα εβδομάδα, 2 το ίδιο ταλαβέρι. Έχω μια παράλληλη σχέση και με την άλλη. Και με αυτή που μένει πιο κοντά μου, εγώ βρίσκομαι με τη μία. Μετά το ίδιο βράδυ, φεύγω τη μία, πάω στην άλλη. Και το έπαιζα έτσι. Για πόσο καιρό? Για 3-4 μήνες. Εν τω μεταξύ, παράλληλα, έχω χωρίσει και με την άλλη, αλλά τα έχουμε ξαναβρει 3 φορές. Με την άλλη, έχω χωρίσει 2 φορές, αλλά τα έχουμε ξαναβρει πάλι 2 φορές. Σε κατάλαβαν ποτέ ή το έπαιξε τόσο καλή μπάλα? Ντροπή σου, by the way. Έχω κανονίσει εγώ να φύγω, να δω την πρώτη κοπέλα που είχα. Με παίρνει τηλέφωνο η κοπέλα που είχα από κοντά και μου λέει, να σου πω πού πας. Μου λέει, θα είναι κανείς εκεί? Τη λέω τα παιδιά. Μου λέει, είσαι σίγουρος? Τη λέω, ναι. Τέλος πάντων, με το κλείνει και λέω, είναι μαλακία. Με ξαναπαίρνει μετά καπάκια και μου λέει, να σου πω, ξέρω ότι τα έχει μετά, δε τόσο καιρό εκεί. Πώς το έμαθε? Καθόντουσαν μία φίλη μου με μία φίλη τη σε ένα παγκάκι. Τυχαία εντελώς, αυτές δεν μιλάνε καν. Και λέει μία στην άλλη, τι θα κάνεις? Λέει, εγώ θα πάω με το Γιάννη κάτι παιδιά. Γλυφάδα να δει την κοπέλα του. Και λέει μία, για ποια κοπέλα, την Ιωάννα? Και λέει αυτή, όχι την Ιωάννα, την Κωνσταντίνα. Και μαδεύτηκε έτσι. Τι σου κάνει αυτές οι δύο? Μήνυμα η μία στην άλλη, ήθελα να μαζευτούν να μου κάνουν μαλαγία και οι δύο μαζί. Και όπως είμαστε, ενώ χωρίς και με τις δύο, μετά τα βρίσκω με την άλλη. Με ποια τα βρήκες, με την πρώτη? Με τη δεύτερη. Μαλακίες λες, έλα, πες την αλήθεια. Λες μαλακίες. Κοίτα με στα μάτια. Στο λόγο μου. Είχα ένα άλλο το οποίο μου λέγε κάθε μέρα είμαι νοσοκομείο, έχω πρόβλημα με την καρδιά μου, θα πάω να κάνω εκείνο, έχω μια πολύ σοβαρή εγχείρηση και όλα αυτά κάθε φορά που εγώ δεν ήμουν καλά. Είχα περίοδο, ας πούμε, και πόναγα και επειδή δεν έδινα προσοχή θα πάω να κάνω εγχείρηση. Πόναγε το κεφάλι μου, είχα πάρει άδεια από τη δουλειά σου για να κάτσω στο σπίτι, δεν έρχεσαι σε μένα και εγώ δεν είμαι καλά, εγώ πεθαίνω. Όλα αυτά ψέματα. Σπίτι ήταν και πήζε λόγω, ξέρω. Μπράβο, Μου έχει τύχει κοπέλα να τη λες χωρίζουμε και να μη θέλει να το παραδεχτεί με τίποτα. Όχι, δεν χωρίζουμε. Γιατί δεν μου μιλάς? Μα από όχι, θέλω να μου μιλάς. Μετά από αρκετό καιρό, δηλαδή, το πήρε χαμπάρι. Αυτό το. Εσύ είχες κάνει κάτι με άλλη. Ναι. Είχες χωρίσει και είχες προχωρήσει, δηλαδή. Ναι, και αυτή σου λέγει όχι, δεν έχουμε χωρίσει. Όχι. Αυτό. Άντε, ρε, ωραία. Πόσο καιρό τη πήρε να τη συνειδητοποιήσει? 1 χρόνο και. Ωπα, ρε, αυτό είναι πολύ. Εσύ είχες προχωρήσει, δηλαδή, τη ζωή σου τύπου κανονικά. Άλλη σχέση και τέτοια. Εσύ πώς τη χωρίσει τους άλλους? Συνήθως ήμουν αυτή που ενθουσιαζόμουν, τους την έπεφτα, έκανα την πρώτη κίνηση, τα φτιάχναμε και μετά επειδή βαριόμουν, μιλάμε τώρα μετά από μια εβδομάδα max. Α, ωραία, Τους έλεγα bye bye, sorry, δεν μπορώ να το κάνω. Και απλά έφευγα.
Το κανάλι μου το ξέρει. Νο. Μπράβο, ρε, είσαι αδερφό. Και είμαι και follow. Θα βλέπω όλα. Όταν τρώω όλα. Όλα και σκέφτομαι. Έλα, ρε, τα είπε στο καιρό.